Je vais contre le mur. Les lampes. Ah, là où il y a son pied. Oui. Αυτό ήταν σε το, το έχει επιμεληθεί, έτσι δεν είναι ο Ακριθάκης. Μέχρι και τη. Ναι, όλα. Δικό του άνθρωπο. Γιατί ναι. Ήταν με λάσικο, ήταν με σίδερο. Τη μήτρα που λένε. Μήτρα. Λοιπόν, γνωριστήκαμε γύρω στο 81. 80, 81, 82, δεν θυμάμαι ακριβώς η ημερομηνία. Είχε μπει στο μαγαζί μέσα με μια άσπρη μπλούζα, ας πούμε. Πώς να το πούμε, αυτή που ζωγραφίζει, που φορούσε, ξέρεις, και ήταν μπογιατισμένος όλος. Είχε μπογιές εδώ διάφορες. Τότε ήταν και νέα η μητέρα μου και ερχόταν και βοηθούσε εδώ. Και τον είδε που έψαχνε κάτι να βρει κρασιά, κάτι να πάρει. Του λέει, κύριε, είστε ασπριτζής. Του κάνει, λέει, ναι, ασπριτζής είμαι. Λέει, θα έρθετε, λέει, να μου βάψετε το σπίτι. Εγώ ήξερα εντωμεταξύ τι είναι, γιατί είχε έρθει και άλλες φορές. Τη λέω, ρε μάνα, ήμαρτον, τι λες εδώ πέρα, ο άνθρωπος είναι ζωγράφος. Α, λέει, χιλιά συγγνώμη, δεν το ήξερα. Ω, δεν πειράζει, λέει, δεν υπάρχει, θα έρθω, λέει, να στο βάψω, άμα θες, μη στο χωριέσαι. Και έτσι αποκτήσαμε σιγά σιγά μια οικειότητα. Ερχόντανε, ψώνιζε βότκες, πιο πολύ σκληρά ποτά, δηλαδή, ουίσκι, βότκες, τέτοια πράγματα. Καθόμασταν εδώ, τα λέγαμε, είχα ένα καρεκλάκι έτσι εδώ πέρα, δεν υπήρχε. Ήταν λίγο διαφορετικό, είπαμε, το μαγαζί. Καθόταν εδώ πέρα, έτσι. Και εσείς μέσα. Εγώ από εδώ, ήταν ο πάγκος, είπαμε, εγώ καθόμουν εδώ, εκείνος εκεί, ο πάγκος μας χωρίζε. Έτσι, που ήταν μέχρι πέρα. Είχαμε πλάκα, ήταν ωραίος. Και εδώ καθόταν όταν μου έλεγε την ιστορία της ζωής του. Ο Άλεξ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αγαπούσε και η μητέρα του και τον πατέρα του τον αγαπούσε. Ήταν ο άνθρωπος που γεννήθηκε για να δίνει αγάπη. Είχε μια ψυχή καλλιτεχνική, αλλά όχι μποέμικη. Είχε μέσα του την ανθρωπιά. Ήταν πολύ άνθρωπος, πάρα πολύ άνθρωπος. Έχω μία φωτογραφία στην βεράντα της Ρενέ, που ο μικρός, ο Αλέκος, είναι στο καρότσι, ενός έτους. Αυτή η γνωριμία, αυτός ο δεσμός και αυτός ο γάμος της Ρενέ και του Αντώνη, πώς έγινε? Η Ρενέ με τη μικρή της αδελφή αγαπούσαν πάρα πολύ το υπαίθρον και ήταν εγγεγραμμένες σε ένα σύλλογο, την υπαίθριο ζωή, και έκαναν καλλιακάτικες εκδρομές. Εκεί γνώρισε τον Αντώνη, ο οποίος και αυτός αγαπούσε το υπαίθρο και τις εκδρομές, τον ερωτεύτηκε, τον ήθελε, τον παντρεύτηκε. Ο Αντώνης ερχόταν από τη Σμύρνη, πρόσφυγας. Ναι, κοίταξε. Ήταν μια πλούσια οικογένεια οι Ακριθάκηδες εκεί. Μεσοαστική οικογένεια, πλούσια. Και νομίζω ότι ο Αντώνης έφερε βαρέως τον εκπατρισμό του. Και πήγε στη Μέση Ανατολή, έφυγε. Και το δυστύχημα ήταν ότι εκεί έμπλεξε με τον κομμουνισμό. Και δεν ξέρω, ίσως αυτό να επηρέασε και τον Αλέκο στην μετέπειτα ζωή του.
δουλειά του Ακριθάκη ξεκινάει τη δεκαετία του 60, ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη έκθεση, επίσημη έκθεση, είναι στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας, που προλογίζει την δουλειά του έναν βαλεωρίτης, ένας ποιητής. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ακριθάκης μαθήτευσε περισσότερο στους ποιητές παρά στις σχολές καλών τεχνών. Και μέσα στη δεκαετία αυτή διαμορφώνεται, βλέπουμε όλα τα στοιχεία που αργότερα θα μεταξελιχθούν και θα παρακολουθήσουμε σε όλες τις επόμενες φάσεις της δουλειάς του. Είναι περίοδος που διαμορφώνει τη γραφή του, το περίφημο τσίκι-τσίκι, αυτά τα πυκνά σχέδια που λειτουργούν σαν μονοκονδυλιά, διαμορφώνεται κυρίως που ενίσονται τα πρώτα σχέδια, σύμβολά του, διότι είναι ένας καλλιτέχνης με ποιητικό ταπεραμέντο ο Ακριθάκης, που εκφράζεται κυρίως μέσω της μεταφοράς και του συμβόλου. Αλλά βλέπουμε και πόσο επίμονα διερευνά όλες τις δυνατότητες της γραμμής και του χρώματος. Προσπάθησα να δουλέψω με επιστημονικά κριτήρια και να αναλύσω το έργο του Ακριθάκη, να βρω τις πηγές, τις αναφορές, τα ερεθίσματά του και να αναλύσω τα ίδια τα στοιχεία της δουλειάς του. Και βεβαίως μια δουλειά που πράγματι δεν θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν είχα την πολύτιμη συμπαράσταση των οικείων του, της κόρης του και της γυναίκας του, της Φόφης Ακριθάκη, η οποία μου είχε διαθέσει το αρχείο του ο Αλέξ, τα σημειωματάρια του, τις σημειώσεις του και μπόρεσα έτσι να δουλέψω με πιο περισσότερο. Μάλιστα, θέλουμε να μιλήσουμε λιγάκι τώρα για αυτήν την ίδια τη δουλειά. Οπα. Λοιπόν, εδώ είναι όλα αυτά τα βιβλιαράκια. Τι είναι αυτά τα βιβλιαράκια αυτά? Αυτά είναι οι σημειώσεις του. Ο Ακριθάκης κυκλοφορούσε πάντα με βιβλιαράκι στην τσέπη, σημείωνε και ζωγράφιζε. Ό,τι έβλεπε και ό,τι σκεπτότανε. Αυτό είναι του Ανάλης. Α, Ανάλη. Αυτό. Θέλω να το δω αυτό. Είχε κάνει εικονογράφηση στα ποίηματά του. Ναι. Το έχει κάνει 76, στο πολύπλανο, ε. Να το. Έκανε τις αποσκευές κατοικία και μετά κατασκήνωσε γύρω από το σύννεφο μην χάσει τη θύελλα. Αυτός που αρνήθηκε το οτοστόπ μπήκε στις γαλανές βαλίτσες να ταξιδέψει κρυφά. Ακριβώς όπως ο Οδυσσέας πιάστηκε από το κρυάρι για να γλιτώσει την ηλεκτρονική βάρβαρη ματιά του Πολύφημου. Αλέξης Ακριθάκης. Έγραφε, όλο έγραφε. Ναι. Αυτό είναι το εξώφυλλο για μια, αυτή η Φρεντερίκε Μάιρεκε. Είναι μια ομάδα αυστριακών, είναι πάρα πολύ γνωστή συγγραφέας και ποιήτρια. Και είχε κάνει αυτό το εξώφυλλο ο Ακριθάκης και είχε πάρει και το πρώτο βραβείο για εξώφυλλο στη Γερμανία ή στην Αυστρία, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα... Αυτές είναι πάρα πολύ νόστιμες κάτι φωτογραφίες που έκανε για Χριστούγεννα. Εδώ, ας πούμε. Αχ, τι λέει εδώ, τι ωραία. Θέλανε πάντα διόρθωμα, πάντα κάτι λίγο. Μια τελεία, ένα ίχνος μικρής γραμμής. Μια απαλή τρυφεράδα γραμμής. Σχέδια. Τότε, τα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας, έμαθα να κολυμπάω στις εκβολές των πηγών και τώρα θα ήταν μια τρομερή ντροπή να μη φτάσω στο τέλος. Εγώ που αγάπησα από μικρός την τάξη και την οικοκυροσύνη, εγώ που είχα πάντοτε ένα στρωμένο κρεβάτι με ολόμαλες κουβέρτες και υπέροχα λινά σεντόνια. Λοιπόν, αυτά είναι τα βιβλιαράκια του, πολλές σκέψεις, πολλά σχέδια.
ξανακάνουμε τη μουσική για τον ντοκιμαντέρ. Να σκεφτείς τη μουσική για τον παππού σου. Θες να το κάνουμε. Έχει, τι είναι ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ είναι ντοκιμαντέρ, ντοκουμεντάφιλμ. Ντοκουμέντερ. Γεια. Ντοκουμεντάφιλμ. Κρίμα. Θες. Ναι. Για το μεν Παρίσι δεν έχουμε κατορθώσει μέχρι σήμερα να βρούμε καμία πρωτογενή πληροφόρηση. Έτσι. Ούτε ξαναβρήκαμε την οικογένεια Καρβέν με την σύζυγο εκείνη την οποία είσαι 6 μήνες μαζί, ούτε ξέρουμε με την Τζιν Σίμπερκ πέρα από το ότι κοιμηθήκαν μαζί μερικά βράδια και ζήσανε μια περιπέτεια πόσο μακριά πήγε η σχέση τους. Το ότι επηρέασε τον Αλέξη είναι σίγουρο. Και λέω πραγματικά είναι κρίμα που δεν έχουμε μαρτυρίες από εκείνη την περίοδο. Γιατί δεν έχουμε μαρτυρίες όχι μόνο για τον Αλέξη. Δεν έχουμε ούτε για τον Τζίγκο, ούτε για τη Χριστίνα Τσίγκου, ούτε για τον σκλάβο που ήταν στην παρέα, ούτε για πολύ άλλο κόσμο. Έτσι. Άνθρωποι που πραγματικά τους ξέρανε και ήταν φίλοι τους. Δηλαδή ο Γαΐτης είναι κολλητός του Αξελού. Πολύ στενός φίλος του Αξελού. Έτσι. Και ο Αξελός είναι πολύ φίλος του Σάρτρ. Γράφει στα το μοντέρν, είναι μέσα στο. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο κύκλος έχει άμεσες διασυνδέσεις με μία πολιτιστική ζωή πολύ ευρύτερη. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι κάτι σιδιάκια του Αλέξη. Είναι πολύ ωραία. Του πότε είναι αυτά, θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι, αλλά αυτά πρέπει να είναι 68-69 εκεί. Έχεις φωτογραφίες? Στάσου. Να κάπου. Στάσου. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αυτά είναι η Φλόη. Γενικά. Ίδια είναι ο πατέρας της, ε. Ναι. Έκανε και γυμνάσια, βέβαια. Έβαζε το ποδήλατο, έβαζε κάτι σανίδες, έλεγε, ανέβασε σανίδα και πίδα και ξέρω εγώ τι. Τη λάτρευε, τι λέω. Διαβάζαμε Μίκη Μάους με μανία. Και εκείνος. Πάμε στο Πήλιο, πάμε στο Γαλαξίδι, πάμε. Έχω σχολείο αύριο, δεν πειράζει, πάμε. Και το αυτοκίνητο πρέπει να είναι πάντα γεμάτο με βενζίνη. Αυτό ήταν ένα βαν με παράθυρα, μέσα όμως δεν είχε, δηλαδή όπως μπροστά είχε δύο θέσεις. Πίσω ήταν η σειρώμενη πόρτα, δεξιά από τη σειρώμενη πόρτα πίσω από τη θέση του οδηγού είχε ένα πάγκο και πίσω στο port bagage ήταν το δωμάτιό μου, εκεί κοιμόμουνα. Είχα ένα sleeping bag.
Είχα περάσει τη μισή μου ζωή σε αυτό το αυτοκίνητο. Σοφέρ, ε. Έτσι. Συνεχίζεις όλο ευθείας, λόγια. Τώρα πάμε νότια στη λίμνη Βάνζε. Και εκεί που είναι η λίμνη Βάνζε ήταν και τα σύνορα με την τότε Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή το Βερολίνο ήταν κλειστό, από γύρω-γύρω ήταν κλειστό και στο κομμάτι που συνόρευε με το Ανατολικό Βερολίνο και όμως γύρω-γύρω στο κομμάτι που συνόρευε με την Ανατολική Γερμανία. Και από εκεί ήταν ο δρόμος που σε έβγαζε στους διαδρόμους, στους δύο διαδρόμους οδικούς. Ο ένας πήγαινε για Μαγδεμβούργο Ανόβερο, Μαγδεμβούργο στην Ανατολική Γερμανία, Ανόβερο στη Δυτική Γερμανία, και ο άλλος δρόμος πήγαινε Λειψία Μόναχο. Και από την άλλη πλευρά, που δεν μπορούσαμε να περάσουμε εμείς, συνόρευε με τη γέφυρα που βγάζει στο Πότσταμ. Και πας εντός στη γέφυρα αυτή, κάνανε ανταλλαγές κατασκόπων οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους. Όποτε δηλαδή είχαν κατασκόπους να ανταλλάξουν, τους κάνανε στη γέφυρα αυτή. Γεια σου, Ούντο! Γεια σου, Ούντο! Γεια σου, Ούντο! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Σεν, Ούντο, Σεν! Κοίταξε, είχε μια τρίτη διάσταση, είχε μια τρίτη διαστησή, ήταν πολύ πιο... Το είπα ποτέ. Ευαισθητοποιημένο από όλους μας, βέβαια. Πραγματικά ήξερε ανεξαρτήτως ποτού ή ό,τι ήταν. Ξέρεις ποιοι άνθρωποι ήταν κόκκινο πανί για τον Αλέξη? Αυτούς όλους τους νεόπλουτους που έχουν αρκετά λεφτά και οι γυναίκες τους, οι οποίες πηγαίνανε να αγοράσουν στο ατέλεια και φορούσαν χρυσά ρόλεξ και δαχτυλίδια και στολίδια και δεν ξέρω και γούνες, και κάνανε το λάθος να αρχίζουν να θέλουν σκόντο. Εκεί να δεις τι γινόταν, τι χαμός γινόταν. Έξω! Πήγαινε όλοι αυτοί όταν και ψωνίζα και τελικά, και έπαιρνε μια σκούπα μετά και σκούπιζα. Να φύγουν. Ναι, σκούπιζα. Όταν φεύγανε, σκούπιζα κανονικά. Άσε, ρε Άλεξη, εσύ με το ύφος σου, αυτό, είσαι η καταστροφή μου, άχι το.
συνέχεια τον βλέπω. Είσαι η καταστροφή μου, τη έλεγε, γιατί δεν τον άφηνε να μαλώνει με αυτό που ήθελε να μαλώσει. Σταματούσε η αστυνομία. Ήθελε να μαλώσει με όποιον ήταν, όποιος ήταν κατά την γνώμη του εκπρόσωπο εξουσία, δύναμη, πλούτου και αλαζονία, ήταν αρκετό για να μαλώσει μαζί του. Ο Αλέξ δεν ήθελε να έχει φρένο και δεν τον ενδιέφερε. Δεν τον ενδιέφερε το φρένο. Κοίταξε, αυτό που μένει από αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι ήταν πολύ βαθιά έξυπνος, πολύ βαθιά καλός και πολύ καλά βαθιά ευγενής. That's all. Φόλξε. Βούκα μου, βουλκιά μου. Το θυμάμαι. Εγώ έχω βγει κόμι φόρ. Δεν είμαι παιδί του παπά μου, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να σου πω ότι κάποτε που είχα κάνει με κάποιους φίλους μου μία κουβέντα για το... Μιλάμε με κουβέντα σοβαρή. Έχεις παρατηρήσει, παιδί μου, ότι όταν, ξέρω εγώ, οι γονείς είναι, όταν, όταν έχεις τρέλα, την τρέλα σου την παίρνουν τα παιδιά σου. Λοιπόν, είχε αναφερθεί τότε για τον Ακριθάκη, ότι ο Ακριθάκης όμως δεν του την πήρε την τρέλα η Χλόη. Της είχε υπερβολική αγάπη, δεν είναι όλα αυτά. Είναι το παιδί πώς τα προσλαμβάνει όλα αυτά. Είναι μια άλλη... Εγγονάκια πώς θα τα προσλαμβάναν όλα αυτά. Ως παιδί, πολλές φορές κάνεις ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που κάνανε οι γονείς σου. Αν είναι τελείως μικροαστή, τέλος πάντων, και... Ας ακούσουμε τι θα μας πει η Χλόη σε αυτό. Είναι πιο ενδιαφέρον να το έχουμε εμπειρίες εμείς. Θες να κάνεις το αντίθετο. Εγώ έγινα ακριβώς το αντίθετο από τους γονείς μου. Αλλά ξέρεις, είναι απίστευτο, ας πούμε, γιατί όταν είμαστε στην εφηβεία. Ξέρεις, τα βάζουμε τους γονείς να τους υπερβείς, να σπάσεις. Τώρα που είναι πολιτισμένο το περιβάλλον. Τι να κάνω, δεν έχουν κάνει. Ο Ακριθάκης δεν μπορείς να τον υπερβείς τον Ακριθάκη, πέφτει στο άγνωστο, στο κενό. Το πρώτο ήταν το ΑΧΑ. Μετά άνοιξα ένα μπαρ μόνη μου και μετά άνοιξα το ελληνικό. Το φόφις. Εδώ είμαστε. Εδώ ήταν η είσοδος. Μπαίναμε. Είναι πολύ ωραία. Είχε μια πάρα πολύ ωραία τέντα γαλλική. Ξέρεις, με... Ακόμα και τώρα υπάρχει μια νοσταλγία για αυτό το μαγαζί. Δηλαδή οι άνθρωποι τη ηλικία μου πια. Γιατί παρόλο αυτό, παρόλο που και τα νέα παιδιά, επειδή ερχόντουσαν και με τα παιδιά του, υπάρχουν πολλοί νέοι που το ξέρουν και το θυμούνται, που ερχόντουσαν ως παιδιά. Και το κράτησες πολλά χρόνια αυτό. Αυτό το είχαμε 20 χρόνια. Και ήταν ο Κώστας ο Κασάμελης, ο Βασίλης ο Κουράφαλος και εγώ. Είχε ένα στο στρογγυλό τραπέζι που καθόντουσαν όλοι. Το αγαπημένο τραπέζι των διασύμων, που θέλουν όλοι να κάτσουν εδώ μπροστά. Ήταν meeting point όμως. Ήτανε βέβαια, ήταν meeting point. Ήτανε. Είχε μια πολύ καλή μίξη ανθρώπων. Δηλαδή είχε από τους ηθοποιούς, ο Ντοζάμελ, ο Ντοζάντερ, ο Πετερστάιν, μετά στην Μπερλινάλε ερχόντουσαν όλοι εδώ πέρα. Ο Τομ Χάνκς, ο... Έχεις δει και τις φωτογραφίες όλοι. Το Βέντερς θυμάμαι. Ο Βιμ Βέντερς ερχόταν πολύ συχνά. Η τραγουδίστρια. Είχε πολύ, όλο το... Πολιτική, ο Χέλμουτ Κόλ, ο Γκένσερ. Όλοι περνούσαν και γινόταν μια καλή μίξη. Ο Λίκο Μποντί, ο σκηνοθέτης, ο Μπομπ Βίλσον. Πέρασε πολλά βράδια με τον Μπομπ Βίλσον. Η Ρεμπέκα η Χόρν, ο Χάινερ Μίλε. Ποιος είχε έρθει που το νομίζω το λέει και ο Πέτρος, ο Μπέικον. Ο Φρανσίς Μπέικον, βέβαια. Ο Φρανσίς Μπέικον είχε έρθει. Ο Ρίτσαρντ Μπέρτον, ο οποίος είχε γύρισει ένα φιλμ και είχε έρθει και μπήκε μέσα και πήγε «Will you please reserve this table for the next month, dear?» αφού είχε κάνει όλο το γύρο του Βερολίνου, του άρεσε το μαγαζί αυτό. Και ερχόταν με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, τον Ροντ Στάιγκερ, όλοι κάθε βράδυ εδώ πέρα ένα μήνα τους είχαμε. Εδώ είναι που πρωτοφθάσαμε. Εδώ ήρθα έγκυος και γέννησα τυφλό το καλοκαίρι.
Και είχε έρθει πριν ο Αλέξης, είχε ψάξει, είχε βρει το σπίτι με την υπατροφία της ΤΕΔΕ. Αυτό ήταν το δωμάτιο της Χλώης. Πήρε ο Ακριθάκης και πήγαμε στο Κρόιτσμπεργκ, που είναι μια πιο λαϊκή συνοικία, και ήταν ο Μπόις, ο οποίος είχε μια σκούπα και σκούπιζε την πλατεία. Και είχα μείνει άφωνη, δεν καταλάβαινα πολλά. Καταλάβαινα δηλαδή, κατάλαβα, και ήταν αυτό, θέλω να πω ότι όλη εκείνη η εποχή ήταν μια ανακατάταξη της τέχνης, ήταν ο Μπόις, όλη αυτή η... Η Άρτα Πόβερα άρχιζε, όλο αυτό το... Και τον έπιασε μετά. Ναι, και τον έπιασε, δηλαδή άρχισε αυτό, μετά η αναζήτηση και η αμφισβήτηση, κατάλαβες, για όλα αυτά που έκανε. Οπότε ένα βράδυ άρχισε να τα σχίζει όλα αυτά που έκανε και προσπαθούσα να τα σώσω. Τα σώσα μερικά τα πιο πολλά. Όταν τον γνώρισα έπινε μου, κανονικά ας πούμε, εντάξει. Και όταν πήγαμε στο Βερολίνο, εκεί γνώρισε μια κάτι παρέστη λοιπά και άρχισε τα ναρκωτικά. Στην αρχή είχα ένα πρόβλημα. Είχα ένα πρόβλημα, ώσπου έφτασα σε ένα σημείο που είπα τώρα δεν βγαίνει άλλο. Και έκανα ένα κλικ και άρχισα να κάνω και εγώ τη... Δηλαδή άνοιξα τα εστιατόρια, έκανα τη... αυτά και τα λοιπά και αφοσιώθηκα σε αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έφτασα σε ένα σημείο που καταλάβαινα τις ανάγκες του. Δηλαδή, όταν αγαπάς κάποιον πάρα πολύ, θέλεις να είναι καλά. Λοιπόν, για να είναι καλά, πρέπει να αυτός είναι έτσι. Οπότε, το δέχεσαι. Είναι ίσως ο μόνος καλλιτέχνης στην Ελλάδα που μπαίνει στο διεθνές στερέωμα της τέχνης σαν ένα παιδί άταχτο, που όμως επιστρέφει τους μεγάλους καλλιτέχνες της προηγούμενης γενιάς, τους κλασικούς ιστορικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, τα έργα του στις διπλού. Könner sind so viele. Viele können alles. Und dieses Mehr ist eigentlich das, was dann das Genie und den großen Künstler ausmacht. Und genau das hat er. Er ist nicht nur, er beherrscht sein Handwerk, er ist ein vorzüglicher Zeichner. Er geht mit Papierarbeiten wunderbar um. Er hat einen ganz eigenen Farbauftrag gefunden und erfunden. Seine Gouachen sind atypisch. Da beherrscht er alles.
Aber beherrschen alleine interessiert mich nicht. Dann ist man ein Handwerksmeister. Und es kommt eben dieser ganz besondere Blick in diese Welt, in diese zerstörte Welt, in diese kaputte Welt, in der er seine Farbe, seine Hoffnung, seine Lust an der Reise setzt. Το έργο του αντιστέκεται πεισματικά σε όλες τις παγίδες των ορισμών και των εύκολων ταξινομήσεων. Ο Ακριθάκης ενδιαφέρεται τι φτιάχνει την τέχνη και την τέχνη την έφτιαχνε παντού. Τέχνη για τον Ακριθάκη ήταν να μαγειρέψει ένα φαγητό, δηλαδή να μιλήσει με έναν φίλο του, να ζωγραφίσει. Δεκαετία του 60 η εικόνα στον Αλέξη είναι φανταστική σε μεγάλο βαθμό. Τα συγκλονιστικά γουάς που έχει τότε, τις εποχές του Τσίκι Τσίκι και όλα αυτά τα πράγματα. Φτιάχνουν έναν κόσμο που είναι ακόμα ένας κόσμος του υποσυνείδητου, της φαντασίας κτλ. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι, θα έλεγα, αισιόδοξο. In die Berliner Zeit ist im Grunde wohl alles passiert bei Akrithakis. Er ist ja praktisch noch ein ganz junger Künstler. Er hat die ersten Schritte getan zwar in Athen, aber dann schon eine Einladung auch bekommen, 68, um hier eine Ausstellung zu machen. Und beginnt sozusagen auch eine Sicherheit zu gewinnen. Aber er ist natürlich ein totaler Experimentator, der Berlin braucht, um immer wieder mit Anregungen weiterzukommen und tagtäglich eigentlich zu verarbeiten. Deswegen hat er in Berlin wahnsinnig viel gezeichnet. Το 70 φαίνεται για πρώτη φορά διαμορφώνονται πιο ξεκάθαρα τα σύμβολά του, αυτά που θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στη δουλειά του και βεβαίως εμφανίζεται η βαλίτσα. Το έσω έτοιμος που έχει η βαλίτσα, ας πούμε, είναι κάτι που είναι σαφέστερο. Είναι η ελπίδα μιας ελεύθερης διακίνησης. Είναι η ελπίδα μιας ελευθερίας. Ήταν πολιτικός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν η δουλειά του είναι πολιτική, αλλά ο ίδιος ήταν πολύ πολιτικός άνθρωπος. Λαμβάναμε μέρος όλες τις διαδηλώσεις. Ήταν αριστερός και μέχρι το τέλος, δηλαδή, πίστευε στο... Αλλά ενταγμένος δεν ήταν σε κόμμα. Αλλά γενικά ήταν πολιτική η τέχνη του χωρίς να είναι... να κάνει μπάμ, ας πούμε. Δηλαδή κάπου έπρεπε κανείς να ψάξει με το έργο το Ακριθάκη για να βρει καινούριους τρόπους που έδινε πολιτικές εικόνες. Εκεί ήταν και η μεγάλη ρήξη με την εικονογραφία και την αγιογραφία της αριστεράς. Δηλαδή κάπου δεν υπάρχει αυτός ο ρεαλισμός στον Ακριθάκη. Αλλά αν κοιτάξετε τα έργα του στο χρόνο του 60, οι συνεχείς αναφορές του, η συνεχής κριτική του στην Αμερική, στον πόλεμο του Βιετνάμ, τα πάρα πολλά έργα που είναι εναντίον της Χούντας, η κριτική της δυτικής κοινωνίας. Όταν έρχεται στη Γερμανία, τα εργοστάσια, στην Ελλάδα, η φαμπρίκ που κάνει, που είναι κριτική των εργοστασίων, πώς αναπτύσσονται οι πόλεις, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ βαθιά πολιτικά. Das ist alles innovativ. Das ist alles so innovativ, wie es nur sein kann. Und gleichzeitig ist es nicht mit Gewalt revolutionär zerstörend, um auf sich aufmerksam zu machen. Denn er dient auch der Sache. Er dient dem geistigen Prinzip. Er ist ja auch Dichter, der jeden Tag praktisch Texte schreibt. Und er ist Bildermacher, aber nicht um zu zerstören, sondern letztlich um zu geben. Er ist eigentlich ein großer Gebender an die Menschheit, wenn man so will. Η δουλειά του μετά το 80 μπαίνουν καινούργια στοιχεία, είναι τα διάφορα ξύλα που ξεβράζει η θάλασσα και στοιχεία κίτσου ακόμη από τα λαϊκά πανηγύρια. Όλα αυτά τα στοιχεία
έγιναν πρώτη ύλη για να ξαναχρησιμοποιηθούν σωστά πια μέσα από μια καινούρια χρήση δική του της τέχνης. Δεν νομίζω να είναι τόσο το ξύλο που παίζει ρόλο, αλλά όσο το γεγονός ότι αυτά τα ξύλα έχουν βιώσει. Ότι κατόρθωσε και μάζευε πράγματα πάντοτε, που ήταν ένα απόσταγμα κατά κάποιον τρόπο ή ένα απόβρασμα, δεν παίζει ρόλο, ζωής. Και τη δεκαετία του 90, πολύ χοντρικά τώρα σας λέω, ένα πέρασμα, μια διαδρομή, έχουμε μεγεθύσεις από τις περισσότερες φάσεις που έχει περάσει η δουλειά του. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ αδειάζουν οι μορφές των Αλέξη. Τόσο πιο πολύ γίνονται μορφές που πρέπει να τις κατοικήσει κανείς, ο θεατής μάλλον, σαν ερωτηματικά, παρά σαν επεξηγήσεις και σχολιασμούς ότι είναι αυτό. Πρέπει να πούμε και για αυτή την αμφισημία που σημαδεύει το έργο του. Ενώ είναι πάρα πολύ γοητευτικό και σε τραβάει από την πρώτη στιγμή, αν λίγο βαθύτερα το προσέξεις, ελοχεύει ο θάνατος. I remember this exhibition very well because it was a willing of myself. I was the president of the Friends of the National Gallery and they paid the exhibition. It was not so easy to convince the director to make this artist because he was not so well known in Europe. In Berlin, everybody who has to do with art knew his art, but it was not one of the great artists of the world. He was, but not in the ranking, in the official ranking. And I was really insisting on this exhibition, and board of the Friends was absolutely convinced it's necessary to do so, and Fofi helped us very, very much to realize it. And it was great. You are entering the National Gallery, and there were two names: Picasso, Akrithakis. And this is really, I think he would have been happy to see so. So it's one of my most happy moments in 30 years doing the president of the Friends. Was this exhibition was not only the opening and visiting again and again this small but very, very exclusive exhibition and this the dialogue with the works of Akrithakis, more or less of all his life from the beginning to the last works. Alexis was always working throughout his life through his books and through his sketches and through his, but with doing artwork it was. It was a small retrospective, and it was enough, because sometimes a retrospective is killing you. But not with Alexis. There was every single work, even a small drawing, was convincing, it was deep. Sometimes it had humor, or sometimes a certain sadness, which is hard to describe why was it sad. But, you know, sometimes if you look and if you get involved, you can also feel some inner sadness of the artist himself. Ο Ακριθάκης ζούσε τη στιγμή. Και αυτό κάνει ο καλλιτέχνης. Και όταν ζεις τη στιγμή, τη ζεις και με όλο τον πόνο που μπορεί να έχει η στιγμή αυτή. Εάν ασχολιόταν με την ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία του εαυτού του, μπορεί να μην ζωγράφιζε πια. Άρα δηλαδή, τελικά καλά έκανε και έκανε τις σούμες του με τον δικό του τρόπο. Μπορεί να μην βρήκε την ηρεμία της ψυχής του,
αλλά σε όλες αυτές τις σούμες έβγαζε καλλιτεχνική δημιουργία. Όταν αρχίζει λοιπόν ο Αλέξης να φωνάζει και να προβοκάρει κόσμο, το κάνει ακριβώς γιατί δεν δέχεται την αθηναϊκή κοινωνία έτσι όπως έχει γίνει, την ελληνική κοινωνία έτσι όπως έχει μετατραπεί μετά την Χούντα και με τη μεταπολίτευση. Εκεί πέρα ο Αλέξης θα απομονωθεί όλο και περισσότερο. Δεν αναγνωρίζει καμία θέση που να μπορεί να υπάρξει ο ίδιος αυτή η κοινωνία μέσα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι του Αλέξη γιατί παίρνει ναρκωτικά καθόλου. Του Αλέξη σαν υπεύθυνος Έλληνας και Αθηναίος πολίτης, ο οποίος δεν βρίσκει πια τη θέση του στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί πέρα η μοναξιά του Αλέξη είναι τραγική. Έτσι. Και αυτό θα το ζήσει πάρα πολύ έντονο όλη τη δεκαετία του 80, όπως σιγά σιγά προχωράει μέρα με την ημέρα. Και σε μεγάλο βαθμό θα παίξει ρόλο και στο πόσο ο ίδιος ο Αλέξης σιγά σιγά τον παίρνει κατ' βόλτα πλέον, δεν έχει που να πατήσει. Από χτες ψάχνω ένα πρόγραμμα της πρώτης παράστασης με το τέτοια και δεν το βρίσκω. Είναι ένα στιγμή και με πολύ λυπηρό πράγμα πετάω. Το μοναδικό που μπορώ να έχω είχα στην ιδέα να κάνω ένα μπαλέτο και έλεγα στο Αλέξη να κάνουμε ένα μπαλέτο μαζί. Και μετά το μετισμένο καράβι ήρθε μόνο του με τον Αλέξη. Πώς προέκυψε το μετισμένο καράβι? Έλεγε, ζωγράφισε και έβγαζε κρώματα. Λέει, θα κάνω καμαρίνι στη σκηνή. Λέω, κάνε. Και όταν μπαίνει το κοινό, είναι εκεί οι κορευτές και βάφονται. Και έτσι αρχίζει. Δεν υπάρχει αρχή του έργου. Η έργο αρχίζει μες στη ζωή. Εδώ. Εδώ, το μεθυσμένο καράβι. Τι ωραία σκηνικά είμαστε εκεί. Στο Γαβρίλιο. Τι άλλες κατασκευές είχατε κάνει μαζί εκτός από τον μπαρ και τις καρύπες? Κοίτα, ο Ακριθάκης καταρχάς στο Ηράκλειο, όλη η αυλή πίσω ήταν γεμάτο παλιόξυλα που τα μάζευε από τη θάλασσα, από αυτό, από εδώ, από εκεί, όλα παλιόξυλα τα πράγματα. Αυτά τα παλιόξυλα, που θα έχεις δει και στον κατάλογο βέβαια, όλα αυτά τα παλιόξυλα από πίσω θέλανε μια υποδομή για να κάτσουν επάνω, κατάλαβες. Οπότε έρχονταν και κάναμε τάβλες μαζί και κάναμε το τελάρο, το πίσω μέρος και άρχισε ο Ακριθάκης εκεί και πολλές φορές πήγαινε και τον βοηθούσε, τα βιδώναμε εκεί, τα ξυλάκια του και τα πραγματάκια και κατάλαβες και έτσι γινόντουσαν τα έργα.
Ναι, και ο Κρυθακάς. Με το βρυσάκι εδώ, για το νερό, τα ξέρεις τα παλιά αυτά. Νεροχύτης ήταν εκεί. Αχ, κάτσε να δούμε τι λέει. Μπαρ σκέψης. Η πόρτα της εισόδου στο μπαρ του μπάρμαν γίνεται ένα μικρό ντουλάπι ή με ράφια που θα έχουν στόπ για να μην πέφτουν σε πιθανό τράνταγμα τα αντικείμενα. Με επιφάνειες με ξυλάκια που ενώ ξεκινάνε από τη μία γωνία σαν να αρχίζουν και αραιώνουν στο χώρο. Το μπαρ, να, στην Παρνία, εγώ το έχω στήσει. Και ό,τι εκθέσεις έκανα, πήγαινα μαζί, τα βάζαμε στο φορτηγάκι, πήγαινα, στείλαμε εκεί, ξεστείλαμε και φεύγαμε. Και έτρεχε και πολύ με τα αυτοκίνητά του, αν ξέρεις. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Δηλαδή, εντάξει, ψιλοφοβόσυνα δηλαδή, που ήταν πίτα δηλαδή και πήγαινε με χίλια δηλαδή. Δεν φοβότανε. Όχι μόνο, τι να φοβάμαι. Καθόλου δεν φοβάμαι. Τίποτα δεν φοβάμαι. Τίποτα δεν φοβάμαι. Ναι. Και έλεγε άλλο πράγμα ο ζωγράφος και άλλο καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης, έτσι δεν είναι. Έχω ένα σχεδιάκι του 87, το οποίο λέει δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα. Το 87. Αυτό λέει κάτι, έτσι. Γιατί και όλα αυτά που έκανε ο Ακριθάκης ήταν μια αυτοκτονία, λέω εγώ. Έτσι δεν είναι μια αυτοκτονία. Ότι δεν μπορούσε να αυτοκτονήσει αυτό, αλλά τώρα να πίνεις, ας πούμε, 3 μπουκάλια βότκα την ημέρα, κάποια στιγμή τι θα κάνει το σηκώ του. Έτσι δεν είναι. Θα πεθάνει. Έτσι. Αλλά ήταν μια θέση του αυτή, τελείως. Έτσι. Ο Ακριθάκης, αλλά και ο Γαΐτης, πεθάνανε για την τέχνη, λέω εγώ, με πολύ μεγάλη σιγουριά. Lost dreams, lost time, lost money, lost love, lost card player, lost life. Lost dog, lost child, lost war, lost trip, lost continent, lost homeland, lost victory, lost art, lost bodies, and so on, but nothing is lost. That's life. Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελοί της γης, με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλα μάτια. Είμαστε οι αλύτρωτοι στοχαστές και οι τραγικοί ερωτευμένοι. Χίλιοι ύλοι κυλούνε μες στο αίμα μας και ολούθε μας κυνηγά το όραμα του απείρου. Οι μέρες μας είναι μια πυρκαγιά και οι νύχτες μας ένα πέλαγο. Γύρω μας αντυχεί το γέλιο των ανθρώπων. Είμαστε οι προάγγελοι του χάους. Παρατάσεις έπαιρνε, μην νομίζεις. Σιγά μη δεν ήξερε την κατάληξη. Απλώς παρατάσεις έκανε. Έπαιρνε και δεν ξέρω πόσο συνειδητά τις έπαιρνε. Μέρα με τη μέρα. Κοίταξε, το δρομοκαίτιο ήταν η λύση αφού είχαμε περάσει όλα τα νοσοκομεία και δεν υπήρχε θέμα τόσο πολύ παθολογικό πια, γιατί στην αρχή πήγαινε με ίκθερο, πήγαινε, ξέρεις, με κύρωση, με... Το δρομοκαίτιο ήταν η ανάγκη πια όταν έφτανε ο κόμπος το χτένι και έπρεπε να σταματήσει να πίνει ένα διάστημα, γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, ναι, έμπαινε και έβγαινε. Έμπαινε για να αντιμετωπιστεί λίγο το στερητικό και μόλις έβγαινε, ξανά τα ίδια και ξανά μέσα και ξανά έξω. Είχα πάντα την ελπίδα ότι να, άλλη μια φορά, να, αυτή τη φορά θα τα καταφέρει. Άντε άλλη μια φορά να προσπαθήσει. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει περίπτωση
πια ότι με μαθηματική ακρίβεια πάει προς την καταστροφή και ό,τι και να κάνουμε οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έχει πάρει το δρόμο του. Αυτή ήταν μια πολύ επώδυνη στιγμή για μένα. Αλλά ήταν και η σωτηρία μου. Με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν απογοητευόμουν πια, απλώς συνειδητοποίησα ότι έχει πάρει τον δρόμο. Έχει πάρει τον δρόμο του. Δεν απογοητευόμουν κάθε φορά που άλλη μια φορά δεν τα καταφέραμε. Μαρία, τη γκάζα Αμερικάνα σε πάρει. Τη Δευτέρα το βράδυ εγκαινιάστηκε στην Γκαλερί 7 της οδού Ζαλοκώστα μια έκθεση με τελευταία δουλειά του Ακριθάκη. Είναι μια δουλειά με λουλούδια, μια νέα πρόταση στη ζωγραφική, ένας φόρος τιμής από το ζωγράφο σε κάποιους φίλους του που έφυγαν από κοντά μας. Αλέξη Ακριθάκη, μίλησέ μας λίγο για τη δουλειά αυτή. Λουλούδια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Σε λίγο θα μιλήσω. Ίσως μες φορές είναι δύσκολο. Με συγχωρείς πως την αρχή. Καλά. Συγκινήθηκα. Ναι. Γιατί αυτοί οι τέσσερις φύγανε μέσα από τα χέρια μου. Ναι. Και δεν είχα κανένα δικαίωμα σε αυτό, χειρίς. Να το σταματήσω. Και έκανα τα λουλούδια. Σαν ένα τελευταίο δώρο. Ναι. Κάτι τέτοιο. Πώς σχετίζεται λοιπόν αυτή η δουλειά με κάποια άλλα ονειρικά τοπία που έχουμε δει σε παλιότερες δουλειές σου? Τα βλέπεις σαν μια συνέχεια? Κοίταξε, είναι πράγματα που επαναλαμβάνονται. Ναι. Αλλά με διαφορετικές σκέψεις. Με διαφορετικές σκέψεις. Πιο μακρινές. Ο ζωγράφος, ναι, ο καλλιτέχνης ζωγράφος, βλέπει μακριά και σκοντάφτει κοντά. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα σε ένα σύμβολο φετίχ της ζωγραφικής του Ακριθάκη. Δεν το είδαμε σε αυτή τη δουλειά. Την περίφημη βαλίτσα. Η βαλίτσα ξεκίνησε από ένα φίλο μου ποιητή. Ναι. Που τον φιλοξένησα στο Βερολίνο. Με ψυχολογικά προβλήματα. Και δεν ήταν βαλίτσα. Το πρώτο έργο που έγινε ήταν ένα βαρύδι. Σαν τις παλιές ζυγαριές, τις μπαλάπες, τις λέγανε αυτές. Ένα βαρύδι με ένα χερούλι δηλαδή. Ναι. Και μετά κάτι φίλοι μου λένε, πω, λέει, είναι βαλίτσα. Λέω, βαλίτσα δεν είναι, βαρύδι είναι. Και μετά, τι να πω κι εγώ, βαλίτσα το λέγανε, βαλίτσα έμεινε. Κάπου κατακυρώθηκε. Ναι, δεν βαριέσαι. Αλλά η βαλίτσα κρύβει πολλά μέσα της. Είναι μια μυστηριώδης αποσκευή, Αλέξη Ακριθάκη. Είναι αποσκευή, ένα... είμαι εγώ μέσα στη βαλίτσα. Αλέξη Ακριθάκη, δεν θέλω να σε κουράσω πολύ απόψε. Είναι όμως μια ερώτηση την οποία δεν μπορώ να μη σου κάνω. Τι έχει κάνει η Ελλάδα για τον Αλέξη Ακριθάκη? Τίποτα. 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 Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Μπορώ να συμπληρώσω όμως, ναι, κάτι. Ό,τι θέλετε. Πολλές φορές μου ζητήσανε και έχω αντιπροσωπεύσει και έχω πάρει και, και ένα βραβείο στη Μιενάνε της Αλεξανδρίας. Ναι. Και τους το γύρισα πίσω. Γιατί? Γιατί είμαι εναντίον των βραβείων και αυτών των αρχών. Η ζωγραφική δεν χρειάζεται βραβεία. Ποτέ, καμία τέχνη. Και ο χειρότερος καλλιτέχνης προσφέρει στον άλλον κάτι. Η τέχνη ήτανε
για τον Αλέξη μία... αντέτεινε κάτι στο θάνατο, όλοι κάτι αντιτείνουμε στο θάνατο. Άλλος την οικογένεια, άλλος την πατρίδα, άλλος τη θρησκεία, άλλος την επιπολαιότητά του και μόνο, άλλος τη γυναίκα, άλλος το κρασί, άλλος τη μεγαλύτερη ειδονή. Ο Αλέξης είχε αντέτεινε στο θάνατο την τέχνη. Ένα σκιτσάκι, μία βαρκούλα, ένα τοξάκι, ένα βαρύδι που έγινε βαλίτσα. Αθώα πράγματα, αθώα σύμβολα, κατά πολλούς παιδικά. Τι θαύμα αυτή η κατακερματισμένη ζωή, αυτό το κατακερματισμένο σώμα, να βγάζει τόσο καθαρά χρώματα και τόσο αθώα σχήματα. Είχαμε αρκετές συναντήσεις με Αλέξη. Ώριμες, όμορφες, δημιουργικές, ανθρώπινες, σε ένα επίπεδο που σπάνια συναντάς σε έναν καλλιτέχνη. Καταρχάς δεν ήταν υποκριτής. Δεν υπήρχε λόγος να είναι συνεπής με ένα ψέμα, με μία μάσκα, με μία ξύλινη γλώσσα. Δεν το είχε. Ήταν αυθόρμητος. Ήταν αληθινός. Όταν είχε να πει κάτι, το έλεγε χωρίς φτιασίδια και χωρίς κουβεντολόγια σοφά. Αυτό που είχε να πει, το έγραφε κιόλας. Δεν ήταν ζωγράφος μόνο, δεν ήταν σκητσογράφος μόνο, δεν ήταν μόνο ποιητής. Ήταν ένας καλλιτέχνης της ζωής. Είτε ο λόγος του, είτε το σχέδιό του, είτε το ζωγραφικό του πίνακας, είτε η στάση της ζωής του, η καθημερινότητά του, οι σχέσεις του με τους φίλους του, ακόμα και η αθυροστομία του και αυτά διά του, ήταν όλα σε οδηγούσαν εσένα. Αγαπητέ Νίκο Σταθούλη, μου ζήτησες μια συνέντευξη για την έκθεση με τα λουλούδια στην Γαλερία 7. Τα λουλούδια μου στη μνήμη των αυτόχειρων φίλων μου. Λοιπόν, αντί για συνέντευξη, προτιμώ να σου γράψω αυτό το γράμμα, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να το δημοσιεύσεις. Μη φανταστείς πως κι εγώ δεν έχω περάσει από τέτοιες σκέψεις. Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα έχουν διαλυθεί. Το 1960 στο Παρίσι, ο Κώστας Μιχαλόπουλος έγραψε ένα ποίημα «Πάμε να φύγουμε αυτένα». Ο ποιητής Τάσος Δενέγρης, σε κάποιο κείμενό του για τον Γιώργο Μακρύ, τελείωνε με την εξής φράση: «Η απελπισία θα πρέπει να τον σκότισε». Και έτσι ανέβηκε στην ταράτσα και από εκεί σκορπίστηκε στους ανέμους. Για το Θάνο Ζευγολάτη δεν έχει γράψει κανείς τίποτα. Ήτανε φίλος μου και είχε και αυτός έναν ηρωικό θάνατο. Όσο για τον Σπύρο Κοντολέων, πήρε το υδροκιάνιο μέσα σε σουμάδα και είπε στη μάνα του: «Στην υγειά σου, μάνα». Νίκο μου, τα λουλούδια αυτά είναι μια καινούργια δουλειά. Κάποιο πρωί μόνο στο σπίτι έπινα το τσάι μου. Την προηγούμενη μια φίλη μου είχε φέρει γλαδιόλες. Τις αντιπαθώ, αλλά δεν ξέρω πώς μου ήρθε η ιδέα να ζωγραφίσω τα λουλούδια που δεν αγαπώ. Έτσι άρχισα κάθε μέρα να πηγαίνω στο ανθοπολείο της γειτονιάς μου, να αγοράζω ένα λουλούδι αντιπαθητικό κατ' εμέ και να το ζωγραφίζω. Μέρα με τη μέρα όμως κατάλαβα πως αυτά τα λουλούδια περνάνε μια παραμόρφωση. Και έβγαινε μια μοναξιά. Κάτι άκυνθη γινόταν νεκρική. Άρχισε ο μεγάλος προβληματισμός. Πού βρίσκομαι, τι κάνω, γιατί ζωγραφίζω. Τα πρώτα λουλούδια τα έσκησα. Και θέλω να τελειώσω αυτό το γράμμα με μια φράση του Καριωτάκη. Που σβήνουμε όλοι. Φεύγουμε έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά. Σε φιλώ, Αλέξης. Ήταν μια συγκινητική παρουσία. Ο Αλέξης, πολύ συγκινητική, πολύ δοτικός και πάντα ευχάριστος. Και αυτό δεν μπορώ να πω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έπινε. Ήταν η διάθεσή του τέτοια, δηλαδή ήθελε πάντα ανθρώπους γύρω του, που με αυτούς τους ανθρώπους, όταν καταλάβαινε ότι είσαι φίλος του, σου δίνει την ψυχή του. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι του περίγυρου του τον είχαν εκμεταλλευτεί. Πού είναι επίσης εδώ μια φωτογραφία του Αλέξη από τις τελευταίες του.
Α, με το σκυλί του. Ναι, με το σκυλάκι του. Και εδώ επίσης. Είναι ασπρόμαλο, βέβαια, δυστυχώς. Δεν θα φανούν καλά. Θα αγαπούσα αυτό το σκυλάκι. Ου, τρέλα. Λοιπόν, εδώ είναι η πρόσκληση της έκθεσης. Πριν την έκθεση είχε στείλει μια επιστολή ο Αλέξης. Παραμονές της πρωτοχρονιάς του 90. Η έκθεση ήταν το Φεβρουάριο του 90. Η οποία έλεγε «Αύριο είναι το 1990, πόσα χρόνια το περιμέναμε αποσιοποιητικά. Κι όμως βρισκόμαστε στην εποχή της αποσύνθεσης ενός πολιτισμού. Εποχή ξεκομμένη από παραδόσεις, από ρίζες και από παρελθόν. Λυπάμαι, δεν έχω να ευχηθώ τίποτα, γιατί δεν πιστεύω πια στις ευχές. Καλή τύχη. Στο Μανώλη, Αλέξης, 1892, γράφει εδώ. Επίσης εδώ, αυτό εδώ είναι από την ελευθεροτυπία και αυτό είναι εδώ από τον επενδυτή. Το πιστεύετε αυτό που λέει εδώ, ήθελε να φύγει εδώ. Βέβαια. Αυτό το έλεγε συνέχεια αυτό το πράγμα. Ότι θέλω να φύγω. Σπάνια έχω δει τόσο ήρεμο άνθρωπο καλλιτέχνη, που συνήθως είναι εκρηκτική. Ο ίδιος δεν ήταν ποτέ εκρηκτικός. Έκανε εκρηκτικά πράγματα, όντας ήπιος άνθρωπος και κρατώντας ήπιο ύφος. Μεγάλη υπόθεση. Να μπορείς να κάνεις τα πιο εκρηκτικά πράγματα που γίνονται, για να αναστάτωνε τον κόσμο πολύ συχνά, και τον καλλιτεχνικό και τον πολιτικό κόσμο, με τις συμπεριφορές του παντού. Όμως ήταν εξαιρετικά ήπιος ο ίδιος. Δηλαδή η τρόπη του ήταν ήπιοι. Στη ζωή μας μετά. Πάρα πολύ συχνά ήμουν αυτός που οποίος τον κράτηγε στη ζωή, γιατί είχε παρουσιάσει ένα πολύ σοβαρό υπατικό, μια κύρωση υπατική από κατάχρηση αλκοόλ. Του εξηγούσα ότι όταν έπαιρνε μια βότκα ολόκληρη το πρωί, πριν ξεκινήσει την μέρα του, μια ολόκληρη βότκα, του έλεγα: «Κοίταξε να δεις, αυτό θα σε σκοτώσει». Μου απαντούσε: «Ήμερα, και, έτσι, αδιάφορος, γλυκός, τρυφερός, και». Όχι πίστη θάνατος, δεν ήταν ένας άνθρωπος πίστη θάνατος. Παρατημένος από τη ζωή, ίσα-ίσα την απολάμβανε μέχρι τελευταία στιγμή. Χωρίς να είναι παρατημένος, θεωρούσε ότι η ζωή αυτό είναι. Το περνάς και πάει. Είναι εφάπαξ, έρχεται και σε βρίσκει. Δεν τον φοβήθηκε δηλαδή ποτέ το θάνατο. Ποτέ. Ούτε μια στιγμή δίλιασε, ούτε μια στιγμή που καταλάβαινε ότι είναι βαριά πια, ούτε μια στιγμή δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται για την νοσηλεία του. Νομίζω έπιασε το πραγματικό νόημα της ζωής. Ότι το ταξίδι, αυτό το οποίο κάνει ο άνθρωπος, είναι ένα ταξίδι σίγουρα μικρό και αυτό ήθελε να απεικονίσει κατά την άποψή μου. Έτσι πιστεύω στα έργα. Οι βαλίτσες που έκανε αυτά, τις κατασκευές του και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ένα ταξίδι, έτσι δεν είναι? Αυτό το ταξίδι είναι η ζωή του ανθρώπου. Ένα ταξίδι. Μικρό. Αν μπορεί κανείς να το περπατήσει το ταξίδι αυτό χωρίς και να δημιουργεί όχι προβλήματα, να αφήνει δημιουργήματα, τότε έχει κάνει και καλό ταξίδι και να είναι ευχαριστημένος, βέβαια. Να αισθάνεται ικανοποιημένος. Έλα, δεις το παππού σου, δεν έχεις δει ποτέ. Να συνωνεί με το Bart gesehen und zu Egger. Αν δεν έχει εσύ, όχι, δεν έχει εσύ. Θέλω να με βοηθάσεις. Έλα, γιος δεν έχει το... Αλεξανδρίσεις. Έλα, δεν λέγεται ποτέ. Πρέπει να... Πρέπει να μην πίντρο, να σου Αλέξη, είσαι πολίτης του κόσμου. Έχεις κάνει διάφορους σταθμούς μεγάλους στη ζωή σου, ποτέ βέβαια με άσκοπη κινητικότητα.
Πώς κατέληξες στην Ελλάδα? Πώς τα αποφάσισες να μείνεις τελικά εδώ? Βαρέθηκα. Τι? Βαρέθηκα. 20 υπό το 0, 15 υπό το 0. Που έλεγε και ο Εγκονόπουλος στον Πολυβάν. Στρατηγέ, εσύ ένας Ιδραίος, τι γυρεύεις στη Λάρισα? Στην Ελλάδα τι αρέσει? Μ' αρέσει πολύ το αττικό τοπίο, αυτό που λένε αττικό χρώμα, που το λέγαμε και χτες. Mm-hmm. Όλη έξω η Ελλάδα. Μ' αρέσει πολύ η Ελλάδα. Και κάνω μια ελληνική ζωγραφική. Με μια διεθνοποίηση από μέσα της. Αλλά τα συστήματα της και τα λοιπά, ξέχασέ τα, δεν έχω εγώ καμία αναφορά πάνω σε αυτά. Σ' αρέσει η κοινωνία, η ελληνική, οι άνθρωποι? Ποια ελληνική κοινωνία? Ποια είναι αυτή? Εμένα μου αρέσει το σπίτι μου. Φοβάσαι κάτι? Σε φοβίζει κάτι? Κοίταξε, επειδή είμαι πολύ καλός οδηγός, φοβάμαι το οδήγημα. Τα χρώματα και αυτά, δεν τα έχω φοβηθεί ποτέ στη ζωή μου. Τι είναι στυλ στην τέχνη? Στυλ στην τέχνη, τι είναι? Στυλ. Το ήξερα και το ξέχασα. Γιατί δεν με αφορά. Έργο τέχνης τι είναι? Το αποτέλεσμα. Αρκεί να κάνεις τέχνη όμως. Ποια είναι η κινητήρια δύναμη που σε οθεί έτσι να δημιουργείς πολλά... Κοίταξε, δεν συνεχίζω εμπορικά. Συνεχίζω για μένα. Δηλαδή, αν δεν συνεχίσω, όπως είχα κάνει μια σειρά με τσίρκα, με τον ακροβάτη, ήταν μια πλευρά μου που τα είχα υπολογίσει όλα για να αυτοκτονήσω. Και τραβάω μια γραμμή το πρωί στο σχεδιαστήριο και εκεί βγήκαν τα τσίρκα και βγαίνει ο ισορροπιστής. Αλέξη, κουβαλάς στην πλάτη σου μια δουλειά 35 χρόνων και σε όλο αυτό το διάστημα αναγνωρίστηκε εν μέρη το ταλέντο σου, αλλά ακούστηκαν και πάρα πολλές κατηγορίες σε βάρος του έκλειτου βίου σου. Για τις αμαρτίες μου δεν μετάνιωσα ποτέ. Και αν δεν έγινε διεθνής καλλιτέχνης, αιτία ήταν η ηρωίνη. Γιατί πέρασα 15 χρόνια. Και ήταν τρομερά σκληρό και οδυνηρό και εφιαλτικό. Γιατί έχω χρόνια τώρα που έχω καθαρίσει, που βγήκα από εκεί. Και αυτή μου έκανε μια δέσμευση πάνω στη δουλειά μου σε διεθνές επίπεδο. Αλλά δεν βαριέσαι. Αν δεν πέσεις στο βόθρο σου μέσα και να ξαναβγείς, δεν είσαι καλλιτέχνης. He looks like a very, very old child. Αυτό που σκέπτομαι είναι ότι μου απόμεινε. Έχω την αίσθηση πως με κυνηγάνε. Κρύβομαι. Κρύβομαι. Thank you.
στην απέραντη μοναξιά της νύχτας, χωρίς ώρα, χωρίς θερμοκρασία. Τότε, στα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας, έμαθα να κολυμπάω στις εκβολές των πηγών. Και τώρα, θα ήταν μια τρομερή ντροπή να μην φτάσω στο τέρμα. Εγώ που αγάπησα από μικρός την τάξη και την οικοκυροσύνη, εγώ που είχα πάντα ένα στρωμένο κρεβάτι με ολόμαλες κουβέρτες και υπέροχα λινά σε δόντια. Ένα τέλος χωρίς ποίηση, χωρίς μουσική. Κάθε πρωί ξυπνάω με το πόνο του χθες. Κάθε σήμερα περιμένω το αύριο. Κάθε αύριο δεν περιμένω τίποτα πια.